Η ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας που έχει πληγεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Επιχειρηματική γιορτή 2018» που διοργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και βέβαια εκπροσώπων των αρχών και φορέων της περιοχής. Ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Ιωαννίνων, Γιάννης Μίτσης, αναφέρθηκε στους στόχους της νέας διοίκησης για την εξέβρεση λύσεων στα προβλήματα των επιχειρηματιών και σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας περί τα τέλη Μαρτίου του Γραφείου Κόκκινων Δανείων και Εξοδικαστικού Συμβιβασμού. Μέλημα της διοίκησης είναι η εξέβρεση λύσεων στα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, ώστε δημοθετημένος σύμβουλος του κράτους και του επιχειρήν, πράγμα το οποίο θα κάνουμε και το 2018 σε συνεργασία με την τοπική και την κεντρική πολιτική σκηνή, ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του τόπου μας με την αύξηση του επιχειρήν. Ως νέα διοίκηση, προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα του επιχειρηματία. Γι' αυτό και από τις πρώτες αποφάσεις μας ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναλάβαμε, με ομόφωνη απόφαση είναι η ίδρυση Γραφείου Κόκκινων Δανείων και Εξοδικαστικού Συμβιβασμού, το οποίο η λειτουργία του θα ξεκινήσει προς το τέλος Μαρτίου, το οποίο θα είναι επανδρομένο με το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό και θα παρέχει συμβουλές σε κάθε μέλος μας, δίνοντας το κατευθυντήριες γραμμές για την πλέον ενδεδειγμένη λύση του τεράστιου αυτού προβλήματος που ταλανίζει τον επιχειρηματικό κόσμο και όλη την ελληνική κοινωνία και αποτελεί ουσιαστικά μια ορολογιακή βόμβα. Είναι αλήθεια ότι ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρήζει όμως πολλών βελτιώσεων. Η δε τελευταία απόφαση για τις 120 δόσεις μας βρίσκει αντίθετα σε πολλά σημεία και προσπαθούμε με παρεμβάσεις διαμέσου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη βελτίωσή του, αυξάνοντας το όριο από 50.000 σε 300.000, απλοποίηση της διαδικασίας, να συμπεριλαμβάνονται οφειλές μέχρι 31/12/2017 και να καταργηθεί ο περιορισμός κερδοφορίας της τελευταίας κρίσης. Η κοπή της πίτας έγινε με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, ο οποίος στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες της περιοχής που στηρίζουν μέσα από τις δράσεις κοινωνικής τους ευθύνης την Μητρόπολη για την στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Παρακαλέσω εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτό το έργο να έρθουν πιο κοντά και μέσα από την πρόνοια που έχουν στις επιχειρήσεις τους για την εταιρική ευθύνη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να στρέψουν το βλέμμα τους με συμπάθεια σε αυτές τις δράσεις μας, να μας συνδράμουν και να βοηθήσουν τουλάχιστον να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους εμπεριστάτους ανθρώπους, αλλά και τα παιδιά μας στις δράσεις που επιμελείται πλέον κυριολεκτικά η Μητρόπολη εφόσον αδυνατούν τα αγαθοεργά καταστήματα. Ταυτόχρονα επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη μας, διότι γνωρίζω εκ του συνεχής ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσει την παραγωγικότητα, να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα αλλά και κάθε άλλη μορφή παραγωγής και βεβαίως να βοηθήσει και στο πνευματικό έργο το δικό μας και το προνοιακό, όπως επίσης να ευχαριστήσω και τους κυρίους δημάρχους, τους συνεργάτες τους, αλλά και όλους τους ανθρώπους των φορέων της πόλεως και της περιοχής για την καλή συνεργασία η οποία βοηθά να κρατήσουμε ένα επίπεδο ζωής, κοινωνικής ζωής, αξιοπρεπές και κυρίως να βοηθήσουμε τους εμπεριστάτους αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις περισσότεροι άνθρωποι να βρουν διέξοδο στο χώρο της εργασίας. Στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που έχει πληγεί από την κρίση, αναφέρθηκε η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, αναγνωρίζοντας ότι η υψηλή φορολογία πλήττει την επιχειρηματικότητα. Εκτίμησε όμως πως μετά τον Αύγουστο και με την έξοδο από τα μνημόνια, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να πάρει μέτρα ελάφρυνσης. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας και ειδικότερα η ελληνική οικονομία, όπως ήδη είπε και ο Πρόεδρος, έχει υποστεί σοβαρά και βαριά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως αυτές τις περιόδους των οικονομικών κρίσεων και οι επιχειρήσεις πλήττονται και δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις και ιδιαίτερα η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Παρά λοιπόν τις δύσκολες συνθήκες που ακόμη επικρατούν, θα πρέπει να δεχθούμε ότι έχουμε μπει σε μία πορεία οικονομικής σταθεροποίησης τουλάχιστον στο επίπεδο των μακροοικονομικών μεγεθών. Από εκεί και πέρα όμως προέχει η ενίσχυση
της μεσαίας και μικρής επιχειρηματικότητας και πρέπει να βρεθούν όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να χρησιμοποιηθούν όλες εκείνες οι δυνατότητες και σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικός είναι ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών που η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει σημαντική προσπάθεια ακριβώς διότι μπορούν να διερμηνεύσουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως, στην επόμενη φάση πολλά είναι τα ανοιχτά προβλήματα και κύριο μέλημά μας είναι το ζήτημα της φορολογικής εράφνησης που προϋποθέτει όμως μια σειρά από ενέργειες. Ευελπιστούμε μετά το τέλος της σκληρής επιτροπής, το τέλος του καλοκαιριού, να μπορούμε να πάρουμε θετικές αποφάσεις σε αυτή την κυβέρνηση, πράγμα που θα γίνει και μέσα από την σταθεροποίηση των οικονομικών μεγεθών. Στην εξωστρέφεια της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά προϊόντα, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, κάνοντας γνωστό πως επίκειται η διοργάνωση από την Περιφέρεια συναντήσεων B2B μεταξύ τοπικών παραγωγών και ανθρώπων του τουρισμού και της εστίασης. Έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε δίπλα στον κάθε επιχειρηματία. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε για την εξωστρέφεια, γιατί αυτή θα δώσει άλλες προοπτικές στον τόπο μέσα από την ποιότητα των προϊόντων μας. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε σε όλες τις εκθέσεις και προωθούμε τα τοπικά προϊόντα και θα συνεχίσουμε με τα 4 επιμελητήρια να πάρουμε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες. Βασικά θεωρώ ότι καλός ο τουρισμός, αλλά χωρίς τα ντόπια τα προϊόντα δεν βοηθάει πολύ. Γι' αυτό θα κάνουμε μια εκδήλωση, θα καλέσουμε και τα 4 επιμελητήρια, ώστε εκεί να γίνει ένα τραπέζι των παραγωγών B2B με τους εστιατόρες και τους ανθρώπους του τουρισμού. Θεωρώ ότι αυτό έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον τόπο μέσα από αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση και αλληλοβοήθεια να αλλάξουμε τη σελίδα στον τόπο. Στην συνέργεια και σε κοινές δράσεις του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίου αναφέρθηκαν οι δήμαρχοι Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος. Σημαντικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι διαφορετικός, ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης είναι διαφορετικός. Αυτό το μόνο που έχω να πω σαν Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωαννιτών, για να είμαι σύντομος γιατί η μέρα δεν είναι για πολλά λόγια, είναι ότι εδώ και 3,5 χρόνια περίπου που είμαστε Δημοτική Αρχή, θεωρούμε στρατηγική επιλογή μας να έχουμε συνεργασίες και συνέργειες με θεσμούς όπως τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια από μια μεριά είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας, αλλά από την άλλη μεριά είναι θεσμοί οι οποίοι έχουν σχέση με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς οι οποίοι εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Σαν Δήμος Ιωαννιτών, μετά και τις τελευταίες εκλογές που υπήρξε ένα μισοδιάστημα που λογικά υπήρξε μια αδράνεια, είμαστε έτοιμοι για συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας με το επιμελητήριο ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σημαντικά πράγματα για την ανάπτυξη του τόπου μας. Εγώ έχω την τύχη να είμαι δήμαρχος σε ένα δήμο που στα όρια του έχει τη βιομηχανική περιοχή, έχει την μοναδική αμπελουργική ζώνη, έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πτηνοτροφίας, έχει τη μοναδική στον νομό λατομική ζώνη και σε κάθε περίπτωση θα έλεγα με μία λέξη την επιχειρηματικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε αναλάβει ένα ρόλο υποβοήθησης και συγχρόνως πορείας δίπλα από τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τόπο μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους αυτόν τον δρόμο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτές τις εποχές περνάνε δύσκολα. Όπως είπε και η βουλευτής, τα μικρομάγαζα, η οικογενειακή επιχείρηση βάλεται από παντού. Πρέπει να αντέξει, πρέπει η ραχοκουκαλιά αυτή της οικονομίας να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο που έπαιξε τόσα χρόνια, ρόλο σπουδαίο για την κοινωνική συνοχή της πατρίδας μας
και για την ανάπτυξη. Παρών στην εκδήλωση και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ραβανής. Εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να πούμε τα είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Και σας εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Επιμελητήριο βράβευσε την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου για την στήριξη των επιχειρηματιών της περιοχής, αλλά και τις μακροβιότερες εν ενεργεία επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Ηπείρου πριν από 40 χρόνια ιδρύθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με πρωτοστάτη τότε τον Γιάννη Βούμα, τον αείμνηστο. Και μέχρι σήμερα, μετά από 40 χρόνια, είναι τιμή για μένα να παίρνω αυτό το βραβείο από τον πρόεδρο και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για την προσφορά της τράπεζας όλα αυτά τα χρόνια.